Κύριε Πρόεδρε, στο βασικού στόχους είναι η ψηφιοποίηση της υγείας για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τον πολίτη και την πορεία του μέσα στο σύστημα υγείας. Και ήδη είχαν ξεκινήσει τα νοσοκομεία μια προσπάθεια να μπορούν να δίνουν ψηφιακά τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Το κεντρικό το οποίο γίνεται σήμερα με την συνδρομή και την υλοποίηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής είναι ότι πλέον έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα όπου αρχικά 45 νοσοκομεία και 431 εργαστηριακές εξετάσεις που αποτελούν πάνω το 90% των εξετάσεων. Οι πολίτες πλέον θα μπορούν να τις διενεργούν και την επόμενη μέρα με ψηφιακό τρόπο να λαμβάνουν τα αποτελέσματα χωρίς να χρειάζεται οι ίδιοι να επιστρέψουν στο νοσοκομείο για να λάβουν τις εξετάσεις. Από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας, αυτά έχει το κεντρικό σημείο πέρα από την εξυπηρέτηση του πολίτη, ότι πλέον δημιουργείται ο ψηφιακός φάκελος του ασθενούς. Έχουμε όλα τα στοιχεία μέσα στο φάκελο. Αυτό διευκολύνει πολύ το ρόλο του θεράποντος ιατρού και ειδικά του προσωπικού γιατρού να έχει κάθε φορά πλήρως ενημερωμένο το φάκελο. Και όπως αντιλαμβάνεστε, στο νέο σχέδιο που έχουμε για την ενοποιημένη φροντίδα υγείας, ότι έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή από την αρχή, από τις προληπτικές εξετάσεις, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τα νοσοκομεία μας συνολικά να έχουμε μια πλήρη παρακολούθηση με πολύ απλό τρόπο τόσο από τον γιατρό όσο και από τον πολίτη. Ο Κυριάκος θα σας δώσει αναλυτικά το πώς θα λειτουργήσει αυτό το πλαίσιο, αρχικά στα 45 νοσοκομεία τα οποία εντάσσονται. Πρόεδρε, καλημέρα και από μένα. Να πω ότι σήμερα ουσιαστικά αυτό που παρουσιάζουμε είναι το πρόπλασμα του ψηφιακού φακέλου ασθενούς. Είναι η ίδια λογική που μας έχετε δώσει ως κατεύθυνση, να δημιουργούμε γρήγορες νίκες, να χτίζουμε τις πρώτες εκδοχές συγκεκριμένων υπηρεσιών και στην πορεία, δημοπρατώντας μεγάλα έργα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, να φτάνουμε στο 100%, χωρίς πάντοτε να περιμένουμε όμως 3-4 χρόνια για να γίνει μια πρακτική αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη. Να δούμε λίγο το ιστορικό, πώς φτάνουμε σε αυτό και πώς ουσιαστικά χτίστηκε το πρόπλασμα του ψηφιακού ιατρικού φακέλου σε μια λογική, όπως λένε στην πληροφορική, agile, ευέλικτη, βήμα-βήμα. Πάνω στη συνταγογράφηση, που είναι το ιστορικό ψηφιακό σύστημα της χώρας, ξεκινήσαμε και προσθέσαμε ως κυβέρνηση την άλλη συνταγογράφηση, τα παραπεμπτικά των εξετάσεων και τις ιατρικές διαγνώσεις. Στην πορεία δημιουργήθηκε και η εφαρμογή MyHealth, η οποία έδωσε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά στους πολίτες που δεν υπήρχαν. Και βέβαια, χτίστηκαν τα ψηφιακά ραντεβού της πρωτοβάθμιας, οι σχετικές ψηφιακές υπηρεσίες του COVID και πέρα και πάνω απ' όλα το σύστημα του εμβολίου. Όλα αυτά μαζί μας έδωσαν μια εμπειρία στα δύο Υπουργεία. Πώς πραγματικά μπορεί κανείς να επικουρήσει την πολιτική της υγείας χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα. Σήμερα τι κάνουμε? Πάνω στην εφαρμογή MyHealth που την έχουμε ξεκινήσει εδώ και κάποιο διάστημα που συμπεριλάμβανε την άλλη συνταγογράφηση και όλα αυτά τα στοιχεία, προσθέτουμε αποτελέσματα εξετάσεων. Έχουμε ήδη προχωρήσει, έχουν προσθεθεί και άλλα 10 νοσοκομεία. Είμαστε στα 55 πλάς νοσοκομεία αυτή τη στιγμή. Άρα έχουμε μια προοδευτική ένταξη όλων των μονάδων υγείας της χώρας. Αυτά είναι τα δημόσια, θα μπουν και όλες οι ιδιωτικές. Δηλαδή τα ακτινοδιαγνωστικά κέντρα και οι εξετάσεις που κάνει κανείς και σε ένα ιδιωτικό ακτινοδιαγνωστικό κέντρο εντάσσονται στην εφαρμογή. Είναι αυτόματα τραβάει λοιπόν η εφαρμογή το αποτέλεσμα της εξέτασης. Ακριβώς. 431 τύποι εξετάσεων, είναι το 90% του ημερήσιου όγκου όλων των εξετάσεων. Ακόμη δεν είναι απεικονιστικές, αυτό μας λείπει. Πολύ σύντομα θα είναι και αυτό μέσα στην εξίσωση. Θα έχει ιστορικότητα από 1/9 του 2022 ουσιαστικά είναι η φυστάμενη κάλυψη και ήδη έχουμε καταχωρήσεις. Δηλαδή, πολίτες οι οποίοι θα μπουν στην εφαρμογή ήδη θα δουν κάποιες από αυτές τις εξετάσεις διαθέσιμες, πάνω από 2 εκατομμύρια νοσηλείες, πάνω από 1 εκατομμύριο εξετάσεις. Εδώ είναι κάποιες ενδεικτικές εξετάσεις που περιλαμβάνονται. Δεν θα σας κουράσω διαβάζοντας μία-μία όλες αυτές τις εξετάσεις, αλλά λίγο πολύ δείχνει ποια είναι η λογική και το πώς μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στα στοιχεία. Και βέβαια αυτό έχει μια πολύ συγκεκριμένη αρχιτεκτονική. Στην πραγματικότητα είναι όπως το είπε ο Θάνος. Συνδέουμε σε ένα κεντρικό σύστημα όλα με ένα ενιαίο πρότυπο, όλα τα πεδία των εξετάσεων μπαίνουν αυτόματα και έχουμε διαλειτουργικότητα όπως έχουμε συνολικά στο κράτος, έχουμε και εδώ, σαν κεντρική λογική της υποδομής. Ο στόχος είναι να μπει τέλος στη γραφειοκρατία της υγείας. Να μην υπάρχουν περιττές επισκέψεις στις γραμματείες των μονάδων υγείας και καταργούμε έτσι και την ανάγκη διακίνησης έντυπων εξετάσεων. Η κάλυψη είναι 55 μονάδες σήμερα, ενώ μιλάμε για ψηφιακές βεβαιώσεις νοσηλείας και 59 μονάδες για ψηφιακά αποτελέσματα εξετάσεων. Ο στόχος είναι πολύ γρήγορα να ακολουθήσουν όλες οι ΥΠΕ πάνω στην εφαρμογή, όπως είπαμε, όλα αυτά τα οποία, γιατί έχουμε ήδη και τα ραντεβού πάνω στην εφαρμογή, έχουμε τις βεβαιώσεις, έχουμε τα αποτελέσματα που μπαίνουν σήμερα, η συνταγογράφηση, τα παραπεμπτικά. Άρα το MyHealth καθίσταται το πρόπλασμα του ψηφιακού φακέλου και μοιάζει ακριβώς όπως το βλέπετε έτσι. Δηλαδή, μπαίνοντας κανείς στην εφαρμογή, μπορεί να δει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, πατώντας τις συγκεκριμένες εξετάσεις.
Και αν προσέξετε στο μεσαίο, έχει και ένα σηματάκι εκεί που λέει κρεατινίνη, ότι είσαι πάνω από το indicator που θα έπρεπε να είσαι. Άρα η εφαρμογή απεικονίζει με βάση τα αποτελέσματα τα οποία δίνει το νοσοκομείο, κατά πόσον μία εξέταση είναι πάνω από τα προβλεπόμενα όρια. Μπορεί κανείς μέσα από το gov.gr να μπει στο myhealth.gov.gr και να εκδώσει τη βεβαίωση είτε της νοσηλείας είτε των συγκεκριμένων εργαστηριακών εξετάσεων, αφού μπει προφανώς με τους κωδικούς του. Βλέπει κανείς λοιπόν πώς, αφού επιβεβαιώσει τον ΑΜΚΑ, μπορείς και να τα τυπώσεις, να μην είναι μόνο δηλαδή μέσω της εφαρμογής, μπορεί να είναι και μέσω της ιστοσελίδας. Και εδώ είναι τα επόμενα βήματα που πολύ σωστά λέτε. Το ένα είναι να υποστηρίξουμε τις απεικονιστικές εξετάσεις, τα πορίσματά τους δηλαδή, όχι γιατί σε επίπεδο αποθήκευσης ήταν πολύ πιο δύσκολο να είναι πάνω μια ακτινογραφία. Να αποκτηθεί πρόσβαση από το θεράποντα γιατρό. Σε πρώτη φάση έχει ο ίδιος ο πολίτης πρόσβαση. Να υπάρξει πλήρες ιστορικό, προοδευτική ένταξη του πλήρους ιστορικού και πλήρης κάλυψη των μονάδων υγείας. Αλλά τα επόμενα βήματα αυτά είναι βήματα σε επίπεδο εβδομάδων, δηλαδή 2 μηνών max, για να μπορέσουμε να τα τελειώσουμε. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι, όπως είπαμε, πρόπλασμα. Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης μας επιτρέπουν να αναβαθμίσουμε τα συστήματα όλων των νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας. Και σε επίπεδο υλικού και σε επίπεδο λογισμικού, και όλα αυτά να συνδεθούν με έναν πολύ πιο εξελιγμένο ιατρικό φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει και συγκεκριμένα ιατρικά πρωτόκολλα μέσα του, και άρα κάνει μια πολύ πιο πλήρη δουλειά. Αλλά το βήμα 1 ολοκληρώνεται σήμερα σαν ιατρικό φάκελο κατά τη διάρκεια της πρώτης τετραετίας της διακυβέρνησής σας. Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα της αιματολογικής εξέτασης που έκανα στο διαγνωστικό κέντρο Α. Αυτά τα δεδομένα τα έχει το διαγνωστικό κέντρο, έτσι δεν είναι? Άρα την πληροφορία την τραβάμε από το διαγνωστικό κέντρο. Τα δεδομένα όμως παραμένουν αποθηκευμένα εκεί. Ακριβώς. Δεν φεύγουν, να δεν πάνε σε κάποιο cloud. Είναι εκεί, έτσι δεν είναι? Αύριο, αν θέλουμε να κάνουμε το ίδιο για τις απεικονιστικές εξετάσεις, που είναι βαριές εξετάσεις, φαντάζομαι, από πλευράς data. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Διότι καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποια ειδικά πρωτόκολλα με τα οποία αυτά μεταβιβάζονται, PAX, πώς τα λένε κάποια, δηλαδή PAX. Ειδικά έτσι, το δηλαδή PAX. Θέλεις να στείλεις μια μαγνητική από τον, πώς το λένε, το κέντρο που έκανες τη μαγνητική στον ορθοπαιδικό σου γιατρό. Αυτή η ροή της πληροφορίας περνάει, θα περάσει μέσα από το, θα περάσει και αυτή μέσα από το, από το MyHealth, που ουσιαστικά θα είναι ένας ενδιάμεσος εδώ πέρα. Ακριβώς. Δηλαδή είναι για να, αλλά η πρωτογενής πληροφορία θα παραμένει με το νοσοκομείο. Σωστό. Ή πάντα. Το κέντρο όπου έχει γίνει η εξέταση. Ακριβώς. Έτσι, δεν είναι? Ακριβώς. Πρόεδρε, είναι η υποχρέωση τήρησης αρχείου, έχει το κάθε κέντρο που γίνεται για 20 χρόνια ή 10 χρόνια αναλόγως του τύπου των εξετάσεων. Το σημαντικό εδώ πέρα ποιο είναι λοιπόν? Ενώ τώρα θα πας στον Ευαγγελισμό, θα κάνεις μια εξέταση, θα μείνεις στον Ευαγγελισμό και μετά από 4-5 μέρες μπορεί να βρεθείς στην Κέρκυρα και να μπεις και να μην υπάρχει καμία διασύνδεση εξετάσεων. Μέσω αυτού του προπλάσματος, αυτή τη φάση, μετά έρχεται η ψηφιοποίηση των νοσοκομείων και ο ιατρικός φάκελος. Ανεβαίνοντας όλες τις εξετάσεις σε αυτό το πρόπλασμα φακέλου, στην πραγματικότητα, ο θεράπων ιατρός σε οποιοδήποτε σημείο κληθεί να δώσει θεραπεία, έχει πρόσβαση σε όλες τις εξετάσεις και στο ιστορικό του ασθενούς. Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο λέτε καλύπτεται με 5 έργα. Έχουμε 5 στρατηγικά έργα μεγάλα στον χώρο της υγείας. Το ένα ήταν ο νέος μεγάλος ψηφιακός φάκελος. Το άλλο ήταν η αναβάθμιση των νοσοκομείων σε επίπεδο υλικού και σε επίπεδο λογισμικού. Είναι το κομμάτι το οποίο αφορά τα RIS-PAX που αναφέρατε, το οποίο έχει δημοπρατηθεί και έχει δρομολογηθεί. Είναι το έργο του καρκίνου, που αφορά ειδικά πρωτόκολλα και ειδικά μητρώα για τον καρκίνο. Και είναι και το έργο της τηλεϊατρικής, το οποίο επίσης έχει δημοπρατηθεί. Για το έργο, όλα είναι stored εκεί που παράγεται πρωτογενώς πληροφορία για λόγους GDPR. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία επιτρέπουν τη διασύνδεση, τη λειτουργικότητα, είτε στο γιατρό είτε στον ασθενή. Ναι. Είναι μια πολύ, πολύ σπουδαία πρωτοβουλία αυτή που ανακοινώνουμε σήμερα, σε συνέχεια σημαντικών παρεμβάσεων που έχουμε κάνει στο μέτωπο της ψηφιοποίησης της υγείας, και πιστεύω ότι θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα από όλους τους χρήστες του MyHealth, αλλά και προφανώς από τους γιατρούς, γιατί ο σκοπός ήταν και είναι πάντα να μπορεί ο θεράπων γιατρός και θα έλεγα ειδικά ο προσωπικός γιατρός να έχει μια πλήρη πρόσβαση στο ιστορικό του ασθενούς, που αυτό προφανώς γίνεται πολύ πιο εύκολο μέσα από τέτοια ψηφιακά εργαλεία. Και βέβαια να τονίσω ότι όσο περισσότερη πληροφορία έχει στην διάθεσή του και ο ίδιος ο ασθενής, τόσο πιο ενημερωμένος είναι και τόσο πιο εύκολο είναι και για τον ίδιο να προσαρμόσει τις δικές του συμπεριφορές, για να μπορούμε και στο επίπεδο της πρόληψης να πετύχουμε μακροχρόνια πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή, μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό το οποίο λέτε και μπορώ να δω πολλές μελλοντικές εφαρμογές οι οποίες να προκύπτουν από το γεγονός ότι πια μια ηλεκτρονική
εφαρμογή μπορεί να ειδοποιεί έναν ασθενή, έναν πολίτη, καλή ώρα ότι έχει, ας πούμε, ψηλή χοληστερή. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, αυτή η πληροφορία από το να είναι σε ένα χαρτί και να τη βλέπει ο γιατρός, τώρα περνάει ουσιαστικά στην πλήρη ιδιοκτησία του ίδιου του πολίτη, του ίδιου του εν δυνάμει ασθενούς, με αποτέλεσμα και αυτός πιστεύω να μπορεί να γίνει πολύ πιο ευαισθητοποιημένος. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στο να προβάλλουμε περισσότερο την εφαρμογή My Health. Δεν ξέρω πόσοι την έχουν κατεβάσει αυτή τη στιγμή. Είναι σχετικά μικρός ακόμα ο αριθμός, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται μια προσπάθεια και αυτό υπηρετεί εν μέρει και η σημερινή μας συνάντηση, να προβληθεί περισσότερο η εφαρμογή αυτή. Και βέβαια φαντάζομαι ότι και η πρώτη επίσκεψη στον προσωπικό γιατρό θα πρέπει να συνδέεται, κατά την άποψή μου, με την αυτόματη ενεργοποίηση της εφαρμογής. Μου φαίνεται τελείως λογικό, διότι ο προσωπικός γιατρός είναι αυτός που σε δεύτερο χρόνο θα έχει το μεγάλο όφελος, έχοντας πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Να τονίσω αυτό το οποίο είπατε και εσείς, ότι προφανώς όλα αυτά γίνονται με απόλυτη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας της πληροφορίας, διότι μιλάμε για ιατρικά δεδομένα, στα οποία πρέπει να έχει πρόσβαση προφανώς ο ασθενής, ο γιατρός και προφανώς κανείς τρίτος, χωρίς την ίδια τη συνένεση του ασθενούς. Και να πω τέλος πόσο μεγάλη έμφαση, αυτό το οποίο είπατε και οι δύο υπουργοί, πόσο μεγάλη έμφαση δίνουμε συνολικά στην υποστήριξη της ψηφιακής υγείας μέσα από τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο σκοπός μας εδώ πραγματικά είναι να μπορούμε να είμαστε πρωτοπόροι, διότι η ψηφιακή υγεία και οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες μας ανοίγουν ένα τελείως καινούριο παράθυρο, όχι μόνο στο πώς θα απλοποιήσουμε την διαδικασία αυτή καθ' αυτή της επαφής του ασθενούς με το σύστημα υγείας. Να μην τρέχει, ας πούμε, πίσω στο ιατρικό κέντρο να πάρει μία, στο διαγνωστικό κέντρο στο νοσοκομείο να πάρει μία έξαρση. Αυτό είναι το προφανές. Αλλά κυρίως στον συνδυασμό διαφόρων εφαρμογών που θα μας επιτρέψουν να έχουμε περισσότερο έλεγχο της δικιάς μας συμπεριφοράς, για να μπορούμε να ζούμε συνολικά πιο υγιεινά. Όλες αυτές οι εφαρμογές, και νομίζω ότι και η μεγάλη τάση και της τεχνολογίας και των καινούριων εργαλείων σε επίπεδο όχι μόνο software αλλά και hardware, wearables, ρολόγια, gadgets, sensors, μας κάνουν όλους πολύ πιο ενημερωμένους για την υγεία μας. Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτής της μεγάλης επανάστασης η οποία συντελείται, και να μην διστάσουμε να είμαστε και καινοτόμοι, δηλαδή να δοκιμάζουμε, ας πούμε, καινούργιες τεχνολογίες. Παραδείγματος χάρη, ξέρουμε ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα μακροχρόνιο, μας το λέτε συνέχεια, με το διαβήτη. Αλλά η μέτρηση πια του διαβήτη, του σαχάρου, και η δυνατότητα να μπορούμε να το συνδέουμε άμεσα και να έχουμε μια εικόνα πώς επηρεάζει η καθημερινή μας διατροφή το ζάχαρό μας, είναι κάτι το οποίο η τεχνολογία το έχει ήδη αντιμετωπίσει. Άρα, να μην διστάσουμε, νομίζω ότι και στα καινούρια προγράμματα, κυρίως δημόσιας υγείας και πρόληψης, να σκεφτούμε και πέρα και μπροστά από το προφανές που είναι αυτό το οποίο ήδη κάνουμε. Να κάνουμε, ας πούμε, προληπτικές εξετάσεις για εκείνες τις ασθένειες οι οποίες αν αντιμετωπιστούν νωρίτερα με προσυμπτωματικό έλεγχο, μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερο προσδόκιμο και πολύ καλύτερη πιθανότητα ίασης. Οπότε για μένα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα, πεδίο αυτό το οποίο αρχίζουμε και αναπτύσσουμε, και είμαι σίγουρος ότι θα αυξηθούν σημαντικά οι χρήστες του MyHealth. Όπως εξάλλου, να τονίσω, έχουμε ήδη αποδείξει ότι μέσω της ηλεκτρονικής αγοράψης, που ήταν ένα καινοτόμο σύστημα για την εποχή του, το οποίο το έχουμε εξορθολογήσει πολύ, αλλά και μέσω της όλης ψηφιακής διαχείρισης της διαδικασίας του εμβολιασμού, υπάρχει και πολύ μεγαλύτερη εξοικείωση πια των πολιτών με την τεχνολογία γύρω από τα συστήματα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό έρχεται σε μια περίοδο που, όπως πολύ σωστά λέτε, τρέχουμε ήδη 4 προληπτικά προγράμματα, καρδιακιακές παθήσεις, τράχυλο μήτρας, παχύ έντερο και μαστογραφίες, που σημαίνει ότι όλα αυτά θα μπουν αυτομάτως στην εφαρμογή, και παράλληλα υλοποιείται ο θεσμός του προσωπικού γιατρού με 1.200.000 ραντεβού δωρεάν να έχουν πραγματοποιηθεί και 450.000 πολίτες να κάνουν συνεχή χρήση. Άρα
έρχεται και αυτή η εφαρμογή ώστε να έχει άμεσο αντικείμενο όλες αυτές οι εξετάσεις. Θα είναι οι πρώτες που θα μπουν μέσα σε αυτό το σύστημα και για πρώτη φορά στη χώρα μας θα έχουμε μια ασφαλή εικόνα επιδημιολογικών δεικτών του πληθυσμού που μπορεί να βοηθήσει και στη βελτίωση της υγείας, καθώς σκοπός μας πλέον δεν είναι η θεραπεία της ασθένειας, είναι να διατηρήσουμε τους πολίτες υγιείς. Εγώ να πω καταρχήν ότι ως γιατρός έζησα την Άηλη και είδα και τους ασθενείς μου που ήταν ευτυχείς με την όλη ιστορία και βέβαια είναι πολύ σημαντικό βήμα. Να πω επίσης ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση έτσι όπως είναι μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουμε πολλά χρόνια πριν ιστορικό ασθενούς, εξετάσεις και το να μπαίνουν αποτελέσματα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, άρα είναι μια τεράστια. Δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα αυτή ο πλούτος των πληροφοριών που έχουμε. Δηλαδή, και μόνο το να δεις τι έχει συνταγογραφηθεί στον άρρωστο είναι πολύ σημαντικό. Όπως και οι διαγνώσεις που έχουν μπει. Δύο πράγματα. Το ένα είναι ο ψηφιακός φάκελος, ο μικρός, που μπαίνει είτε από τον προσωπικό γιατρό, αν έχει κάνει ο άρρωστος προσωπικό γιατρό, που ελπίζω θα έχουν όλοι σύντομα, είτε από το νοσοκομείο, αν κάνει πρώτη εισαγωγή εκεί ή από τα εξωτερικά γιατρία, αν υπάρχει δηλαδή μια πρώτη ψηφιακή πληροφορία για τον άρρωστο, που χρειάζεται σε δύο περιπτώσεις. Η μία είναι για τον προσωπικό γιατρό. Και πρέπει να ανοίξει τον ασθενή ουσιαστικά. Και η δεύτερη είναι αν έχει κάτι επίγον και μπει στο νοσοκομείο, να μπορεί το νοσοκομείο, ακόμη και αν ο άρρωστος είναι ανέστητος, αν χρειάζεται κάτι, να δει αν έχει αναφυλαξία, αν έχει συγκεκριμένα προβλήματα. Άρα είναι ένα τεράστιο εργαλείο στα χέρια μας που έχει προχωρήσει πάρα πολύ αυτά τα τρία τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό.